τέτοια πράγματα. Αλλά εγώ φτάνω στο σημείο να πω ότι δεν μας χρειάζονται αυτοί οι συνεργάτες μας, διότι καταρχάς είναι και ανεκπαίδευτοι και δεν μπορούν να προστατεύσουν εμάς. Είναι ανεκπαίδευτοι, λέτε. Εγώ, εάν τύχω σε μια επίθεση, εγώ θα προστατεύσω τον αστυνομικό μου. Εντάξει, να πω και αυτή την παράμετρο. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει το θέμα της αστυνόμευσης ημί της χώρας μας. Η κατάσταση είναι τραγική και πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Και ας μην μπούμε τώρα στον πειρασμό να λέμε τι έκανε η Νέα Δημοκρατία και τι έκανε το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να συνομολογήσουμε όλοι ότι εάν θέλουμε μια αξιόμαχη αστυνομική δύναμη, πρέπει να καταλάβουμε ότι η αστυνομία, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι διεκπεραιωτής της κακιάς γραφειοκρατικής κακοδαιμονίας που επικρατεί στον τόπο μας. Δεν είναι ούτε να μοιράζουν δικόγραφα, ούτε να φυλάνε τις τράπεζες, ούτε να φυλάνε και οι παιδικούς χώρους. Έχουν άλλη αποστολή και ας φροντίσουν οι ηφήνοντες και η πολιτική ηγεσία, αλλά κυρίως και οι αρχηγοί του σώματος, να πούνε τα πράγματα με ειλικρίνεια. Τι φταίει πια? Και δεν μιλάμε μόνο για Αθήνα. Πάρτε τα αστυνομικά μέτρα που υπάρχουν στην επαρχία. Τίποτα δεν υπάρχει στην επαρχία. Ασυδοσία πλήρης. Ο κόσμος ζει σε ένα κράτος ανοχήρωτο. Υπάρχει μια ανασφάλεια τραγική. Είπα και προχθές ότι ποιος αυτή τη στιγμή Έλληνας μπορεί να πάει το βράδυ στο χωράφι του στις 3 η ώρα να αλλάξει το πότισμα. Τα καρούλια που λέμε εμείς απάνω στη φτιότητα. Κανείς δεν πάει. Τι να πει εδώ στην Αθήνα? Εδώ δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς να έχεις μια έτσι φοβία. Η αύξηση της εγκληματικότητας, κύριε Γιαννόπουλε, για σας οφείλεται στους οικονομικούς πρόσφυγες? Τι είπατε? Η αύξηση της εγκληματικότητας των τελευταίων χρόνων, ναι, βεβαίως, για σας. Οφείλεται και στους οικονομικούς πρόσφυγες, αλλά μην τα ρίχνουμε όλα όμως στους οικονομικούς πρόσφυγες. Έτσι. Και μην τα ρίχνουμε όλα στους Αλβανούς. Θα είναι μια δικαιολογία κάποιων κύκλων, ό,τι γίνεται στον ελλαδικό χώρο, να τα ρίχνουν στους αγαπητούς και φίλους Αλβανούς. Κακά τα ψέματα, εμένα ήταν Έλληνες αυτοί που με επετέθησαν. Δεν ήταν Αλβανοί. Ναι, κύριε Γιακουμάτο, κάτι κύριε Παρά, ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως δίνει στοιχεία 58% ευθύνονται στην εγκληματικότητα, δεν τα λέω εγώ. Το 58% της εγκληματικότητας είναι οι Αλβανοί. Πέρα από εκεί δεν λέει κανείς ότι είναι απόλυτα αυτή, αλλά θα πω και ένα άλλο παράδειγμα. Θα θυμίσω τον κύριο Γιαννόπουλο ότι ο μεγαλύτερος ληστής των τελευταίων 20 ετών στην Ελλάδα ήταν ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς με 600 ληστείες, ερτιμήστε κύριε Παρά από το ρεπορτάζ, με 600 ληστείες δεν έκανε ποτέ χρήση βίας και μία φορά που με μία σε κυβόνισσα εβδομομήνα κοίησης, όταν μπήκε μέσα στο σπίτι και τον είδε ξαφνικά μπροστά τη, λέει: Ποιο είσαι, τι θέλει? Λέει: Είμαι ο Γιώργος ο ηλεκτρολόγος. Μα εγώ είσαι ηλεκτρολόγο. Παναγιώτη από κάτω. Σπίτι να κάνει, κυρία, έτσι έφυγε ο Αυτιάς. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Παρά? Ότι έχουμε αλλαγή τη εγκληματικότητα. Μιλάμε για μεγάλη χρήση βίας, για ασήμαντο αφορμή. Για 5.000. Λέτε ότι τώρα πλέον η εγκληματικότητα κινείται στα όρια του αδίσταχτου και αυτό είναι προβληματίζει περισσότερο. Αυτό, ναι, κύριε Γιαννόπουλε. Να παρέμβω. Έχει δίκιο ο Μάγκης που λέει ότι υπάρχει ένα άλλο επιδημιολογικό μοντέλο αυτή τη στιγμή στην εγκληματικότητα. Και πρέπει να πούμε ότι οι μαφιόζοι, οι δικοί μας, μαζί με τους μαφιόζους τους αλλοεθνείς, έχουν κάνει κοινοπραξίες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και τα ελληνικά φρούτα. Αλλά εμένα μου είναι αδιανόητο η αστυνομία να μην μπορεί να αξιολογήσει ορισμένα πράγματα που θα μπορούσε κάλλιστα αξιοποιώντας κάποιες πληροφορίες να φτάσει κάπου. Αλλά πιστεύω από όσα έτσι μπορώ να έχω ως μαρτυρίες και πληροφορίες ότι κάπου δεν γίνεται ένα σωστό έργο. Δεν υπάρχει καταρχάς εκπαίδευση, δεν υπάρχει εξοπλισμός της αστυνομίας. Απάνω στην Κηφισιά υπάρχει ένα περιπολικό μόνο για μια τόσο μεγάλη πόλη. Τι να κάνει αυτό το περιπολικό? Με πολλούς στόχους στην Κηφισιά, όπως συνηθίζεται να ποιος στόχος, όσοι είναι στόχοι στην Κηφισιά, ακούστε να δείτε. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι στόχος και καλά κάνει η πολιτεία να λαμβάνει βέβαια μέτρα, κανείς δεν εμφάνει αυτό, αλλά κάποιοι όμως μεγαλοσχήμονες, εφόσον θεωρούν τους εαυτούς τους στόχους, ας προστατεύσουν τον εαυτό τους στόχο με κάποια δικά τους χρηματικά ποσά και ας έχουν δικιά τους προστασία. Ιδιωτική ασφάλεια λέτε, ιδιωτική αστυνομία. Ναι, βεβαίως, ιδιωτική ασφάλεια, δεν με δεν πάρουν δηλαδή. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστούν και θέσεις εργασίας. Κύριε Γιαννόπουλε, γνωρίζω και σας το έχω υποσχεθεί ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία. Ελπίζω να μην έχετε άλλου τέτοιου είδους εμπειρίες. Αυτό το εύχομαι και για όλους τους συμπολίτες μας και θα ήθελα να σας πω ότι οι εκπομπές σας αυτές μπορεί τέλος πάντων να συγκινήσουν
κάποιους καρεκλοκένταυρους να καταλάβουν ότι πιο πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Και ας το φροντίσουν αυτό. Θα το δούμε. Κύριε Παράβο, επιτρέψτε. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό να ευχαριστήσω και να καλημερίσω τον κύριο Γιαννόπουλο. Κυρία Νουσάκη, έχετε το λόγο, γιατί μονοπολήθηκε από την πλευρά σας και για κομμάτια και την παρέμβαση. Θέλω να πω κάτι στο θέμα. Στο θέμα της ασφάλειας των βουλευτών. Πραγματικά έχουμε μόνο έναν στη φύλακα και εκτελεί και χρέη γραμματέα, δηλαδή δίνει κάτι έγγραφα στη Βουλή και πολλές φορές οδηγεί. Γιατί εγώ, ως παράδειγμα, δεν οδηγώ. Κυρία Νουσάκη, γίνεται πάντα σωστή αξιοποίηση αυτού του. Όχι. Θα σας πω. Εγώ έχω. Γιατί ο κύριος Γιαννόπουλος έκανε λόγο για σπέκουλα σε βάρος των βουλευτών. Ακούστε. Υπάρχουν άνθρωποι ενδεχομένως που γίνονται φίλοι στα πλαίσια της φιλίας και σου πάει να σου πληρώσει και ένα λογαριασμό αυτό, αλλά δεν γίνεται υπονόμευση του έργου του αστυνομικού και εξετερισμός. Ξέρετε ότι υπάρχουν παράπονα από αστυνομικούς που βεβαίως λόγω της θέσεώς τους δεν μπορούν να βγουν να τα καταγγείλουν δημοσίως. Ακούστε να δείτε. Που κάνουν εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ αυστηρή. Ο σύζυγος του βουλευτή να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι τραγικό. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ αυστηρή και στο ωράριο και στις δουλειές. Μπορεί να λέει για μένα ότι η Ανουσάκη είναι πολύ αυστηρή. Αυτό λέγεται, ας πούμε. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Εκείνο θα σας πω κάτι όμως. Το ποιο είναι το κακό και η κακή χρησιμοποίηση και κανένας δεν το έδωσε στην κουβέντα μας. Οι υπουργοί διαθέτουν 4 και 5. Και είναι λάθος. Διότι υπάρχουν, εγώ ας πούμε θέλω έναν στη φύλακα να με βοηθάει, να πάω στις δουλειές μου, να τρέξω, να με φέρει το πρωί εδώ ή να εγώ σήμερα, ας πούμε, ήρθα με ταξί και να με σηκωθεί ο άνθρωπος πρωί-πρωί. Διότι έχουμε και το βράδυ εργασία. Λοιπόν, καταλάβατε. Κυρία Νουσάκη, λέτε ότι είναι πολύ 4 με 5, αλλά εγώ θυμάμαι ακούστε, να μην πούμε ονόματα και, τώρα. Και στον πρωθυπουργό που τον έδεσαν. Πρωθυπουργό. Καλώς τον εφνιδίασαν πολύ. Και τον έδεσαν μέσα στο σπίτι. Σταθείτε 2 λεπτά. Θα πω και για τους ανεκπαίδευτους, ξέρω το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί, οι ίδιοι, πολλές φορές δεν κρατάνε αυτή τη θέση που τους δίνει και ο βουλευτής. Εγώ μιλάω στον πληθυντικό, δεν κάθομαι πάντα δίπλα του, δεν κάνουμε κολλητή παρέα, είναι όλοι τους αξιοπρεπείς όσοι ήρθαν, με βοήθησαν πολύ, ακόμα και στις αποφάσεις μου, ξέρετε, γιατί είναι η φωνή του κόσμου. Κυρία Ελένη, μην το κάνετε αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πιστεύω ότι στους υπουργούς γίνεται μία κατάχρηση. Δεν έχω τίποτα με τους υπουργούς, αλλά ορισμένοι λέει. Προσοχή, γιατί επίκειται ένα σχηματισμό και μπορεί να υπουργοποιηθείτε, κυρία Νουσάκη. Θα σας πάρω μετά. Κοιτάξτε, εγώ τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Και εξάλλου, ο κύριος Σιμίτης έχει δείξει ότι δεν βάζει πολλές γυναίκες στις κυβερνήσεις. Οπότε εντάξει. Αυτό ακούγεται σαν πηχτή. Όχι αιχμή. Λοιπόν, ακούστε τι πιστεύω εγώ. Μπορεί η Βουλή να μας διαθέσει security. Και ιδιωτική αστυνομία, λέτε. Ιδιωτική αστυνομία. Μετά, οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να εκπαιδεύονται. Δεν έχουν σφαίρες. Δεν έχουν τα γυλαίκα. Και τους έχουν κακομάθει κάποιοι πολιτικοί παράγοντες παλιότερα που τους μεταφέρουν από τα τμήματα. Είναι όμως, ωστόσο, κυρία Νουσάκη, θα με επιτρέψετε να πω. Αλλά μην ξεχάσετε όχι σαν να πείτε ότι. Σαν εμείς πολίτης, ότι είναι τραγικά όλα αυτά που ακούγονται. Καταφέραμε να μην διορίσουμε τους αστυνομικούς. Λέτε να δίνουν οι εξετάσεις. Πρέπει να το πείτε αυτό. Ότι καλύτερα θα προστατεύσω εγώ τον αστυνομικό που με φυλάει παρά εκείνο σε μένα. Αυτά τα ακούει ο κόσμος και καταλαβαίνετε ότι με ένα υψηλό δίκτυο ανησυχίας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω δεν ξέρει πλέον πώς να προστατευτεί. Και εκεί είναι που φοβάμαι ότι μπορεί να Εμένα οι αστυνομικοί μου με προστάτευαν. Άλλωστε εγώ και εδώ στους Κούρδους την ημέρα που στη διαμαρτυρία μόνη μου ήρθα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι σημαίνει αυτό. Ο αστυνομικός γιατί μας τον δίνει καταρχήν. Μας τον δίνει γιατί έγινε αυτό το χτύπημα στον κύριο Παπαδημητρίου. Από εκεί και πέρα δεν φτάνει ένας αστυνομικός. Το είπε ο κύριος συνάδελφος. Από το πρωί που τρέχει ο βουλευτής. Σκεφτείτε να πάει και στην επαρχία. Σκεφτείτε ο βουλευτής ο οποίος πάει στην Ολυμπιακή και δεν φεύγει το αεροπλάνο και τρέχει να πάει με το αυτοκίνητό του. Εδώ πραγματικά γίνεται μια κακή σπέκουλα εις βάρος των βουλευτών. Οι βουλευτές δεν κάνουν κατάκριση εξουσίας. Θα πω μόνο μια κουβέντα. Είχα πει πέρσι ότι 130 βουλευτές από τους 300 έχουν πέσει θύμα ληστείας. Τώρα δεν έχουμε και 131 τον κύριο Γιαννόπουλο και θα σας πω ότι και πριν λίγους μήνες τον κύριο Σούρλα θρασίτατη ληστεία. Εσείς. Ορίστε. Μα ο κύριος Γιακουμάτος σωστά. Και άλλοι πολλοί, Θέλω να πω λοιπόν, το πρόβλημα που σήμερα απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι ότι αυτό, υπήρχε μια γελιογραφία του κύριου Μητρόπουλου που λέει ένας ληστής που κάθεται στο άλλο σπίτι του μέσα στο σαλόνι και μπαίνει μέσα. Λέει, τι θες εδώ, έβαλα δαγκάνες, έβαλα πύρους, έχω συναγερμό, τι θες. Λέει, διαθήκη έχεις κάνει. Δηλαδή, εκεί το πρόβλημα κύριε Παρά, είναι απειλείται η ζωή των παιδιών. Απειλείται ο κάθε πολίτης και η ανασφάλεια είναι κάτι τρομακτικό. Κύριε Παρά, θέλω να πω κάτι όμως. Η χώρα ζει σε καθεστώς ιδιότυπης κατοχής. Ειλικρινά σας μιλάω, εάν ρωτήσετε με οποιοδήποτε πολίτη, θα δείτε ότι αισθάνεται τέτοια ανασφάλεια, όπου την έχει αποδεχτεί και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Καραμαλής τον Οκτώβριο πέρσι,
έκανε συγκεκριμένες προτάσεις. Διότι να επισημαίνουμε τα προβλήματα δεν είναι ποιο πρόβλημα υπάρχει, είναι τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και εκεί το ζητούμενο, κύριε Παρά. Εγώ δέχομαι ότι και το δέχεται και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ότι αυτή η κυβέρνηση απέτυχε σε αυτού του τομεί, γι' αυτό και καταψηφίστηκε, γι' αυτό και για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ πήρε 33%. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάρει ποτέ 33% όπως πήρε από τη λαϊκή εντολή την ΟΠΗ στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Θέλω να πω λοιπόν μια κουβέντα μόνο ότι ο κ. Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο με ευκολόγια και ξόρκια, πράγματι καταθέσαμε το Σεπτέμβριο πέρσι το 98. 10 προτάσεις συγκεκριμένες με πρόταση νόμου στη Βουλή, γιατί είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει ίδρυση αρχηγείου ελληνικής αστυνομίας. Αυτό δε το έχει υποσχεθεί και ο νύν υπουργός και ο προηγούμενος, ακόμα δεν έχει γίνει. Υπάρχει δηλαδή μια κολυσιεργία, μια γραφειοκρατία, όπως λέει ο κ. Ανουσάκη, και η γραφειοκρατία μου επιτρέπεται, γι' αυτό ο λαός πρέπει να ψηφίσει την Νέα Δημοκρατία να έρθει κυβέρνηση, γιατί πρέπει να παταχθούν αυτά τα φαινόμενα. Ένα λεπτό τώρα. Δεν τα πατάξετε. Ένα λεπτό τώρα, κύριε Γιακουμάτο. Λέει λοιπόν ο κ. Γιακουμάτος, κ. Ανουσάκη, έχετε το λόγο εσείς, ότι πρώτη φορά 33%, γι' αυτό ο λαός περνάει το μήνυμα να έρθει η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει. Δεν το λέω εγώ, ο λαός. Ναι. Η κάλπη το έτσι. Εσείς τι λέτε. Είναι έτσι. Δεν θα συμφωνείτε, φαντάζομαι. Όχι, αλλά... μπορεί σε κάποιο σημείο. Ακούστε, για πρώτη φορά. Θα την αφήσουμε να μιλήσει. Παρακαλώ. Πρώτη φορά από την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, πραγματικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε εμείς στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλάμε με καθαρότητα, με διάβγεια, να λέμε ότι νικήσαμε. Εγώ λοιπόν είμαι από τους βουλευτές. Υπάρχουν ψηφοφόροι που λένε ότι νικήσατε, δηλαδή. Κοιτάξτε, όχι. Δεν ξέρω τι λένε. Δεν υπάρχει κανείς σοβαρός άνθρωπος που όταν αναλύει τα. Την ήττα, τη δεύτερη θέση. Όχι, κοιτάξτε. Εμένα δεν μου αρέσουν ούτε η δεύτερη θέση ούτε η ήττα. Τα αποτελέσματα τα εκλογικά. Μάλιστα. Οι κορώνες, οι κουβέντες δεν όχι, βοηθάνε. Δεν είναι κορώνα, κύριε Ανουσάκη μου. Δεν λέω εσάς. Είναι τα αποτελέσματα. Κουμάτα. Δεν μιλάω σε εσάς τώρα. Υπευθύνομαι στον κύριο Παρά, αλλά είμαι έτσι τοποθετημένη στην κάμερα. Κοιτάω τον κύριο Παρά και νομίζω ότι κοιτάω εσάς. Α, έχω πράγμα. Λοιπόν, έχετε αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Πάω φωτικός φακός. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αξιολογώ τα αποτελέσματα και βλέπω ότι μία. Μικρή μερίδα του ελληνικού λαού, αυτή που πάντα δίνει όμως τη νίκη, ψήφισε χαλαρά ή αν θέλετε είπε πρέπει κάτι να αλλάξει. Να δώσω σημασία ένα μήνυμα. Είναι τι κατάλαβαν κάποιοι και δεν είναι η πρώτη φορά. Η ήττα για μένα που θα μπορούσε να αποφευθεί ήταν υποψηφιότητες στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πρόσωπα παίζουν τεράστιο ρόλο ειδικά στα δημοτικά θέματα. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τις σωστές επιλογές. Και πολλές φορές. Κυρία Νουσάκη, να αφήσουμε λίγο τις δημοτικές, επειδή ο χρόνος. Όχι, μας, ξέρετε, μας είναι. Μας μείνανε μόνο 4 λεπτά. Είναι τα πρόσωπα, λέτε, παίζουν στις δημοτικές εκλογές. Τα πρόσωπα, λέτε, παίζουν στις δημοτικές εκλογές ρόλο. Στα πολιτικά, στα γενικότερα πολιτικά θέματα, παίζουν ρόλο. Ο ανασχηματισμός είναι το φάρμακο για να διορθωθούν τα κακό κείμενα. Ρωτάτε εμένα ή τον κύριο Γιακουμάτο, εμένα. Εσάς. Πιστεύω ότι. Κάποιες αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν. Εμείς διαβάσαμε ότι θα γίνουν. Γιατί και εμείς, ξέρετε, δεν συναντάμε τον κύριο Σιμίτη. Και άλλωστε αυτό είναι θέμα του κύριου Πρωθυπουργού. Ο υπουργός τύπου το διαψεύδει πάντα. Ο υπουργός το διαψεύδει. Βεβαίως πάντα. Εγώ πιστεύω τον κύριο είναι υπουργό. Έθιμο, έτσι, τύπου. Ο ανασχηματισμός και η υποτίμηση της δραχμής πάντα διαψεύδεται. Έτσι, κύριε Γιακουμάτο. Και φυδιάζουν. Εγώ πιστεύω τον υπουργό τύπου. Αυτό πρέπει να πει αφού το διαψεύδει και ο κύριος Πρωθυπουργός. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε πού πέτυχε. Να αξιολογήσουν οι ίδιοι υπουργοί. Γιατί εγώ θα σας πω ότι πολλοί υπουργοί, εάν τους πει ο κύριος Πρωθυπουργός ή όποιος Πρωθυπουργός, αγαπητέ μου φύγε ή αγαπητή μου φύγε, θα πούνε όχι, εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μου. Και αυτό το είδαμε στις σημερινές δηλώσεις. Δεν κάνω σπέκουλα εναντίον των συναδέλφων μου, αλλά πρέπει τα καθοριστικά θέματα να λυθούν αυτόματα. Γιατί πραγματικά κάποιοι άνθρωποι είπαν, κύριοι, σας πιστεύουμε και δεν είναι. Κύριε Γιακουμάτο, το ΠΑΣΟΚ θα πάει καλά. Δεν είναι θέμα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι. Με την πολιτική θέλεις... που κάνει, αμφιβάλλω. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα, εγώ αυτό λέω σαν βουλευτής. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αστικά. Της πρώτης περιφέρειας, εγώ το έχω πει, κύριε Παρά, και πάντα. Τα μικρά, τα καθημερινά προβλήματα είναι η ανάσα της ζωής μας. Και αν δεν φτιάξουμε την ανάσα της ζωής μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ανουσάκη, αυτά πρέπει να λυθούν τώρα. Θα σας δείξω ένα χαρτί, κύριε Ανουσάκη και κύριε Παρά. Κάντε το μόνο λίγο γρήγορα. Ναι, κύριε Παρά, πιστεύω. Είναι Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γιακουμάτος έχει μία μανία, τα μαζεύει αυτά όλα μας. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, κύριε Παρά, πέρα από είναι την ασφάλεια. Επιμελής. Είστε επιμελής, λέω. Πέρα από την ανασφάλεια και την ανεργία και όλα αυτά που είπαμε στις καθημερινότητες, που είπε η κυρία Νουσάκη, μηνιαίο κόστος τετραμελούς οικογένειας, χωρίς ενίκιο,
είναι το 97.391.000 και σήμερα 415, κύριε Παρά. Αυτό για να μην κρινιάζετε στη γυναίκα σας. Όχι, θέλω να μου πείτε τις πενταμελούς, γιατί έχω τρία παιδιά και έχω που ζητάει πενταμελή. Συνέχεια λεφτά. 415 τετραμελούς, 465 εσείς. Ακούστε, κύριε Παρά, το λέω για να. Έτσι λέει η στατιστική υπηρεσία. Ακούστε, και εγώ χτες ήμουνα αλλού και οι οικονομικοί δείκτες είναι υψηλοί. Κυρία, σημασία όχι, έχει να πιάσουμε τα. Λέω λοιπόν ότι σήμερα μια τετραμελή οικογένεια θέλει 415.000 το μήνα. Θα σας δείξω εδώ πέρα ένα κατάλογο με μισθολόγιο 1-1-98. Αρχιφύλακας, κύριε Παρά, 157.000. Οι πρωτοδιοριζόμενοι στην αστυνομία παίρνουν 157.000 και στο δημόσιο. Και αντιλαμβάνεστε, όταν ένας αστυνομικός με 20 χρόνια προϋπηρεσία παίρνει 250.000 το μήνα και έχει μια φαμέλια, δύο παιδιά, χωρίς το ένα πλεονενίκιο, αν πλεονενίκιο καταστράφηκε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα άδικο κράτος. Μια άδικη μεταχείριση και δεν είναι κράτος κοινωνικά δίκαιο αυτό. Είναι κοινωνικά ανάλγητο, είναι κράτος πραγματικά που οι μισθοί και οι συντάξεις εξαθλιώνουν τη μέση οικογένεια. Να γιατί λοιπόν χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Βάλτε και μια πολιτική τελεία που δεν μπορεί να την κάνει ο κ. Σιμίδης, που είναι γνωστό ότι έχει δύο χειρά ραπίσματα μέχρι στιγμής και δεν έχει καταλάβει το χαστούκι που του έδωσε ο ελληνικός λαός. Δεν νομίζω, ο κύριος Σιμίδης. Κύριε Γιακουμάτο, ο κύριος Σιμίτης είναι ένας πολύ συγκροτημένος μια φράση και κύριε Ανουσάκη, γιατί κλείσαμε. Πέτυχε οικονομικά, είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή πέτυχε πάρα πολύ καλά η οικονομία. Για λογιστής, έχει κύριε δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για ανθρώπους όμως. Ακούτε, για αριθμούς, κύριε Ανουσάκη. Δεν είναι σωστό. Αυτό δεν ακούτε, είναι σωστό. Μα όταν παίρνω 150.000 το μήνα, κύριε Ανουσάκη μου. 150.000 το μήνα παίρνω. Εγώ, μισθό. Ακούστε να δείτε. Πώς θα ζεις, όταν παίρνει σύνταξη του με το ΕΚΑΣ στο φιλοδόρημα, 112.000 το ΙΚΑ, 80.000 το τσάι. Μου λέτε ότι είναι καλός λογιστής. Δεν είπα ότι τη λέξη λογιστή. Όταν λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι 2 εκατομμύρια νεόπτωχοι. Τώρα που δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Ανουσάκη, είστε και φιλόζωοι. Είστε και φιλόζωοι. Αγαπάτε τους ανθρώπους, αγαπάτε την ευαισθητική. Σας ρωτώ λοιπόν. Κύριε Γιακουμάτο. 2 εκατομμύρια νεόπτωχοι σήμερα. Τι μπορεί να γίνει. Ακούστε τώρα, ο κύριος Γιακουμάτος. Δεν έχουμε χρόνο, μου φουντώσατε στο τέλος. Ναι, όχι, δεν φούντωσα, κύριε. Ακούστε, ούτε με ρουμπόνι, ούτε με τα πόλη. Αγανάκτηση. Ούτε έχει καμία αγανάκτηση. Εκείνο που θέλω να πω κάτι. Μία φράση μόνο, κύριε Ανουσάκη. Εναντίον του κύριου Σιμίτη ακούστηκαν πάρα πολλά. Ο κύριος Σιμίτης είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Πέτυχε σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Εκείνο που πρέπει να πετύχει είναι έτσι γυρίσει. Να ανασκευάσει την εικόνα. Να ανακατανείμει. Κάποιες αδικίες που έχουν γίνει. Προθεσμία, κύριε Ανουσάκη. Και μειοψηφίας. Κύριε Ανουσάκη. Είναι πρωθυπουργός μειοψηφίας, κύριε Ανουσάκη. Θα έχουμε και άλλες εκλογές. 33% πρωθυπουργός είναι. Κύριε Γιακουμάτο. Κύριε Γιακουμάτο, εσείς άνθρωπος. Εγώ λέω καλημέρα σε όλους. Καλό καλοκαίρι και καλώς μαθητές. Και την κυρία Ανουσάκη θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Εγώ κρατώ ότι στα μεγάλα θέματα οι βουλευτές πλέον είναι κοντά. Έστω και αν διαβάζουν την επικαιρότητα και τα θέματα αυτά από τη δική τους πλευρά. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν για 45 λεπτά της ώρας μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε καλά.